Αντώνης Μπέζα στο τηλέφωνο, θα μιλήσουμε για λίγο μαζί του. Πρώην Υπουργός. Καλησπέρα, κύριε Μπέζα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε. Ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζει καλά το θέμα και ασχολείται πισταμένος με το θέμα αυτό και τις εξελίξεις στην Αλβανία είναι ο Αντώνης Μπέζας, ο πρώην Υπουργός, με τον οποίο είχατε συνάντηση με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, από όσο γνωρίζω, το περασμένο Σάββατο. Τα είπατε και ιδιαιτέρως. Αλλά το γεγονός ότι έδωσε με την παρουσία του ο κ. Παυλόπουλος ένα σαφές μήνυμα, το οποίο μέχρι σήμερα, αν θέλετε, ίσως μπορεί να συμφωνείτε με αυτό, δεν έχει στείλει η ελληνική κυβέρνηση, η ελληνική πλευρά, προς την απέναντι πλευρά. Ίσως κάτι παραπάνω σηματοδότησε, όπως κάνει το τελευταίο διάστημα επισκεπτόμενο σχεδόν όλους τους μαρτυρικούς τόπους, τα μαρτυρικά χωριά τα λεγόμενα. Ο κ. Παυλόπουλος επέλεξε να έρθει και στην Ήπειρο για έναν ειδικό λόγο, όπως είπα. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, γιατί είναι η πρώτη φορά που ο πρόεδρος της Δημοκρατίας παίρνει με τέτοιο τρόπο θέση για το λεγόμενο τσάμικο ζήτημα, με έναν τρόπο που ταιριάζει απόλυτα, που ταυτίζεται πλήρως με τις δικές μας απόψεις και θέσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι σημαντικό γεγονός ότι υπήρξαν αυτές οι αναφορές στο επίπεδο του Προέδρου της Δημοκρατίας, αναφορές στις οποίες, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε πριν από καιρό να έχει κάνει η ίδια η ελληνική κυβέρνηση και όχι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών και του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Κοτζιά. Και το λέω αυτό γιατί έχει έναν ιδιαίτερο συμβολισμό η παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και αυτές οι αναφορές στη συγκεκριμένη συγκυρία. Και γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαπραγμάτευση, για μένα μυστική διαπραγμάτευση του κ. Κοτζιά με την αλβανική πλευρά, αλλά και γιατί ειδικά αυτή την περίοδο θα έλεγα ότι επιχειρείται από το αποκαλούμενο κόμμα των Τσάμιδων ένας πολιτικός εκβιασμός μέσω της συνεργασίας του με το Δημοκρατικό Κόμμα της Αλβανίας. Είναι γνωστό ότι πολύ πρόσφατα ο πρόεδρος των Τσάμιδων, ο Ιντρίζη, προκειμένου να εξασφαλίσει την είσοδο του κόμματός του στο Αλβανικό Κοινοβούλιο στις επικείμενες βουλευτικές αλβανικές εκλογές, εγκατέλειψε τη συνεργασία του με το Σοσιαλιστικό Κόμμα του Πρωθυπουργού Έντι Ράμα και στράφηκε προς το Δημοκρατικό Κόμμα του Μπάσα. Για μένα ο λόγος ο κύριος δεν είναι η είσοδος στο Αλβανικό Κοινοβούλιο, αλλά το ότι επιχειρείται, όπως είπα και προηγουμένως, ένας πολιτικός εκβιασμός ώστε να επιβάλλει το αποκαλούμενο κόμμα των Τσάμιδων τη δική του ατζέντα στις συνομιλίες με την Ελλάδα. Γι' αυτό ακριβώς και η προχτεσινή παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι πάρα πολύ σημαντική. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μήπως αντιληφθήκατε αν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας φοβάται ή αμφιβάλλει για τους χειρισμούς που κάνει η κυβέρνηση μέχρι σήμερα ως προς το θέμα αυτό το συγκεκριμένο, για το οποίο ξέρουμε τι είχε πει το καλοκαίρι ο κ. Κοτζιάς όταν είπε ότι θέλησε το μακεδονικό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι αυτός ο οποίος θα πρέπει να ερμηνεύσω. Έχω άποψη, αλλά δεν είμαι αυτός ο οποίος πρέπει δημόσια να ερμηνεύσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, γιατί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είναι ένας θεσμός τον οποίο πρέπει όλοι να σεβόμαστε. Το θέμα είναι ότι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπογράμμισε ότι οι Τσάμιδες παρουσιάζουν τα γεγονότα με τρόπο που διαστρεβλώνει προκλητικά την ιστορική αλήθεια και απίθυνε σαφές το μήνυμα προς την επίσημη ηγεσία της Αλβανίας, τονίζοντας ότι όσο αυτή στηρίζει αυτή τη διαστρέβλωση της αλήθειας, αυτό επηρεάζει καθοριστικά τις διμερείς σχέσεις ανάμεσα στα δύο κράτη και υπονομεύει και την ευρωπαϊκή πορεία της γειτονικής χώρας. Αν η γειτονική χώρα, φίλη χώρα, θέλει να εξακολουθήσει να έχει τη φιλία μας και την καλή γειτονία και τη στήριξή μας για την ευρωπαϊκή της πορεία, μια στήριξη η οποία άλλωστε είναι απαραίτητη, θα πρέπει να αποδεχθεί την αδιαφυσβήτητη ιστορική αλήθεια. Και ποια είναι η αδιαφυσβήτητη ιστορική αλήθεια? Ότι υπήρχε ένα εγκληματικό φασιστικό παρελθόν των Τσάμιδων, ότι οι Τσάμιδες συνεργάστηκαν συλλογικά και όχι μεμονωμένα με τις κατοχικές δυνάμεις εις βάρος του ελληνικού πληθυσμού, και ποτέ να μην αναφέρει η αλβανική πλευρά αυτό το ζήτημα στις μεταξύ μας σχέσεις. Κάθε φορά που το αναφέρει, λέω ακριβώς τις λέξεις του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, είναι για μας ζήτημα τιμής. Δεν είναι θέμα εκδίκησης, είναι θέμα δικαιοσύνης. Είναι δικαιοσύνη την οποία οφείλουμε στις ψυχές όλων εκείνων που τιμήσαμε τη μνήμη τους πριν από λίγες μέρες. Μάλιστα. Ο Σύλλογος Απογόνων των Θυμάτων των Τσάμιδων, τον οποίο έχετε συστήσει και λειτουργείτε, προγραμματίζονται τις εκδηλώσεις, έχει εδώ και καιρό που προγραμματίζετε κάποιες εκδηλώσεις, δεν ξέρω αν έχουμε κάτι νεότερο. Κοιτάξτε, εμείς βρισκόμαστε σε μια δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα. Είναι σημαντικό, όπως είπατε και εσείς, ότι δημιουργήθηκε αυτός ο Σύλλογος Απογόνων Θυμάτων των Τσάμιδων. Πέρα όμως από τη δημιουργία του Συλλόγου, που και δικαστικά έγινε μόλις πριν από λίγο καιρό, έχουμε αναπτύξει μια σημαντική δραστηριότητα με αρθρογραφία στον Τοπιακό και στον Αθηναϊκό Τύπο και με επαφές
με αξιωματούχους του Υπουργείου Εξωτερικών και κυρίως με συστηματική ενημέρωση μέσω συναντήσεων με τους πολιτικούς και τους πολιτιακούς παράγοντες. Και στο πλαίσιο αυτό έχουν γίνει επαφές και πριν την έλευσή του στην Παραμυθιά και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Πρέπει να τεθούν κόκκινες γραμμές στη διαπραγμάτευση. Βλέπετε τι γίνεται με τα Σκόπια. Έχουμε εξελίξεις και σε αυτό το σημαντικό ζήτημα. Η λεγόμενη Συμφωνία των Πρεσπών είναι πλέον στον αέρα. Είναι μια συμφωνία εθνικά επιζήμια και δεν πρέπει με τον ίδιο τρόπο να καταλήξουμε σε μια εθνικά επιζήμια συμφωνία και στην διαπραγμάτευση την οποία έχουμε με την Αλβανία. Υπάρχουν κόκκινες γραμμές, δεν υπάρχει γενοκτονία των τζάμιδων από τους Έλληνες και επομένως δεν μπορεί να έχουν δικαίωμα στη μνήμη. Εντελώς αντίθετα, οι τζάμιδες ως συνεργάτες των Ιταλών και των Γερμανών κατακτητών δημιούργησαν πολιτοφυλακή και επιχείρησαν την εκαθάριση του ελληνικού πληθυσμού. Δεν μπορεί να υπάρχει δικαίωμα στην περιουσία και δεν μπορεί κυρίως να εξισώνεται, να υπάρχει εξίσωση του επίσημου αλβανικού αλυτρωτισμού περί τσαμουριάς με τη Βόρεια Ήπειρο. Διότι στη Βόρεια Ήπειρο υπάρχει ελληνική εθνική μειονότητα, υπάρχει το πρωτόκολλο της Κέρκυρας του 1914, υπάρχουν εκκλησίες και σχολεία, ενώ στην λεγόμενη Τσαμουριά δεν υπάρχει τίποτα. Μάλιστα, το Σκοπιανό, μιας και το είπατε μια κουβέντα πολύ σύντομα, είναι στα χέρια των Σκοπιανών, νομίζω, από εδώ και στο εξής. Τι θα γίνει με τη Συμφωνία των Πρεσπών, ξεκάθαρα πια. Κοιτάξτε, είναι στα χέρια των Σκοπιανών, αλλά πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία ίσως 10-15 χρόνια, έχουμε σε ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής τόσο προφανή σύνδεση με την εσωτερική πολιτική. Ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, η Συμφωνία των Πρεσπών, χρησιμοποιείται εσωτερικά όχι για να λυθούν μεγάλα θέματα, αλλά για να δημιουργηθούν κομματικές τριβές, τριβές γενικότερα στο πολιτικό σύστημα και να συνεχίσει να επιβιώσει η κυβέρνηση. Μάλιστα. Και τι, επίσης, τι εκτιμάτε δηλαδή, ότι θα γίνει. Επίσης, βεβαίως, για πρώτη φορά τα χρόνια της κρίσης έχουμε μία διασύνδεση, ομολογημένη θα έλεγα, της εξωτερικής πολιτικής με την οικονομική πολιτική. Γιατί εδώ, στο θέμα των Πρεσπών, κατά την άποψή μου και κατά την ομολογία της κυβέρνησης, έγιναν παραχωρήσεις σε επίπεδο εξωτερικής πολιτικής για να πάρουμε ανταλλάγματα σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής. Επομένως, οι εξελίξεις οι οποίες είναι αχαρτογράφητες και απρόβλεπτες είναι σίγουρα στα χέρια των πολιτών της γειτονικής χώρας, αλλά έχουμε σημαντικές επιρροές και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, εννοώ της Ελλάδας. Μάλιστα. Λοιπόν, θα τα πούμε από κοντά, κύριε Πέζα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ και εγώ. Προχωράμε με τη...